Καλώς ήρθες στο κανάλι μου και σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα λοιπόν κάνουμε declutter. Σήμερα κάνουμε αυτό που στα ελληνικά λέμε ξεκαθάρισμα. Καθαρίζουμε λίγο κάποια πράγματα, τακτοποιούμε λίγο κάποια πράγματα, απομακρύνουμε κάποια πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Με έχει πιάσει κάτι ότι θέλω να ξεκαθαρίσω, να φορέσω όσο περισσότερο γίνεται κάποια πράγματα, είτε πρόκειται για ρούχα, είτε πρόκειται για καλλυντικά, προϊόντα μακιγιάς και περιποίησης, και στη συνέχεια να τα απομακρύνω, να κάνω δηλαδή ένα σημάζεμα, να συμμαζευτώ λίγο, να μικρύνω λίγο την συλλογή μου. Οπότε αυτό που θα κάνουμε σήμερα θα είναι να δούμε primers που δεν έχω πολλά ούτως ή άλλως, foundations, concealers, νομίζω εκεί θα μείνουμε. Θα σε πάρω μαζί μου με την κάμερα και θα δούμε τι θα κρατήσω, τι θα αφήσω, τι θα κρατήσω για να τελειώσω, τι δεν μου αρέσει, αλλά αναγκαστικά θέλω να το τελειώσω, γιατί το έχω και αυτό, μην νομίζεις ότι τα σπαταλάω αυτά που παίρνω. Παρόλο που μπορεί να μην μου αρέσει κάτι, πολλές φορές το χρησιμοποιώ γιατί μου έχω ένα και ένα τέτοιο μέσα μου, ότι πρέπει να το τελειώσω, ότι θέλω να το τελειώσω. Πάμε λοιπόν. Εδώ είναι λοιπόν όλα. Θα τα βάλω με κατηγορίες και ξεκινάμε. Ξεκινάμε με foundations. Λοιπόν, αυτό είναι δειγματάκι από το WH Estée Lauder. Έχω ολόκληρη συσκευασία. Πρέπει να είναι σε ένα necessaire μέσα, οπότε αυτό δεν θα το κρατήσω. Έχει περάσει αρκετός καιρός. Αυτό εδώ είναι το Lasting Performance της Max Factor. Το έχω πάρα πολύ καιρό. Έχουμε κάνει κουτουπού σχεδόν για όλα, οπότε θα βάλω μια ολόκληρη λίστα κάτω με τα links. Αλλά έχει φτάσει ούτε καν μέχρι εδώ κάπου. Εδώ κάτω έχει φτάσει, οπότε επειδή έχει παλιώσει μάλλον, έχει πέρασει αρκετός καιρός, οπότε το αγόρασα. Θα πω μαντίο, το ίδιο και με αυτό εδώ, είναι το Wake Me Up της Rimmel. Είναι ένα πολύ ωραίο foundation που έχω φορέσει πάρα πολύ και έχω αγοράσει ξανά και ξανά. Είναι αρκετά ανάλαφρο, είναι σχεδόν τελειωμένο και γι' αυτό ισχύει το ίδιο, έχει μείνει πάρα πολύ λίγο και επειδή το έχω πολύ καιρό, νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να το αποχωριστώ. Αυτό εδώ είναι το Infallible της L'Oreal. Σε αυτό εδώ δεν φαίνεται πόσο έχει μείνει μέσα, αλλά υποψιάζομαι ότι δεν έχει μείνει πάρα πολύ. Θα το κρατήσω μέχρι να το τελειώσω. Το Stay Matte της Rimmel δεν το έχω φορέσει πάρα πολύ. Είναι mousse. Είναι λίγο πιο βαρύ, όχι λίγο, αρκετά πιο βαρύ από... Ποιο ήταν εκείνο? Το mousse foundation της Maybelline. Αυτό είναι πιο βαρύ. Δεν το έχω φορέσει πάρα πολύ, θέλω να το ξαναδοκιμάσω, να δω και άλλες φορές πως μου στρώνει, οπότε το κρατάω προς το παρόν. Το Camouflage της Essence, αυτό και αν το φόρησα, το έχω φορέσει πάρα πολύ, το χρησιμοποίησα πάρα πολύ το χειμώνα και επειδή η αποχρωσή του είναι πάρα πολύ ανοιχτή, σταμάτησα τελευταία να το χρησιμοποιώ τώρα το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι θα το τελειώσω το χειμώνα. Και σε αυτό εδώ δεν φαίνεται, είναι το Healthy Mix Serum της Bourjois. Δεν φαίνεται πόσο έχει μείνει μέσα και είναι αρκετά παλιό, αλλά το τελειώνω μάλλον, θα το κρατήσω για να το τελειώσω γιατί μου αρέσει. Αυτό εδώ είναι το Bond This Way της Too Faced, τώρα λοιπόν έχει ανακατευτεί, αλλά σήμερα το φόρεσα. Έχει μείνει μέχρι εδώ, κάπου τόσο, σίγουρα αυτό θα το τελειώσω, δεν έχει μείνει και πάρα πολύ. Αυτό εδώ είναι τελευταία από τα αγαπημένα μου, το Lasting Finish της Rimmel. Αυτό δεν το έχω φορέσει πάρα πολύ, μάλλον δεν το έχω κατεβάσει αρκετά. Και σε αυτό το μπουκαλάκι όμως δεν φαίνεται πόσο έχει μέσα. Και Fit Me της Maybelline. Είναι νομίζω κάπου εδώ το μπουκαλάκι. Όπως βλέπεις είναι η πατέντα, είναι τα περισσότερα foundations που έχω, είναι μισοτελειωμένα, έχουν λίγο. Έχει λίγο το καθένα και αυτά που μου αρέσουν δεν βρίσκω κανένα λόγο για να μην τα κρατήσω, εκτός αν είναι παλιά όπως τα προηγούμενα, οπότε το κρατάμε και αυτό. Αυτό είναι από την Revlon, το Color Stay, για να πω την αλήθεια δεν το φοράω και πάρα πολύ αυτό. Αυτό θα μπορούσα να το δώσω όσο είναι ακόμη καιρός. Καλά, θα το κρατήσω για λίγο. Θα το κρατήσω για λίγο και θα δούμε πώς πάει. Εννοείται πως κρατάω την BB της Clinique. Είναι φρέσκη, είναι καινούργια συσκευασία αυτή. Η τρίτη ή τέταρτη που έχω πάρει, δεν θυμάμαι. Τι άλλο έχουμε εδώ. Αυτή είναι η BB, η Dream Fresh της Maybelline.
Και δυστυχώς είναι σχεδόν ολόκληρη η συσκευασία, είναι γεμάτη η συσκευασία. Το δοκίμασα σε βίντεο, το έχω φορέσει κάποιες φορές. Μου άρεσε, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε, αλλά νομίζω ότι αφού δεν το έχω φορέσει ως τώρα σχεδόν καθόλου, δεν θα το φορέσω και μου αρέσει για BB της Clinique, οπότε αυτό εδώ θα το δώσω σε κάποια φίλη μου. Αυτό εδώ το δοκιμάσαμε σε βίντεο, είναι μικρό, είναι travel size της Clinique, το Even Better. Μας άρεσε πάρα πολύ, θυμάμαι στο βίντεο και πώς φαινόταν στο πρόσωπό μου, αλλά θυμάμαι ότι μου έσπασε πάρα πολύ, γύρω-γύρω στο πρόσωπό μου έσπαγε, αλλά το έχω δοκιμάσει μόνο εκείνη τη φορά που κάναμε το βίντεο και ίσως άλλη μία φορά. Θέλω να το ξαναδοκιμάσω για να δω αν τελικά μου αρέσει. Αν το δοκιμάσω μια-δυο φορές ακόμη και δεν μου αρέσει, ακόμη και αυτό το travel size είναι γεμάτο, οπότε θα το δώσω κάπου. Ναι, αυτό το Shiseido το δοκιμάσαμε πρόσφατα και σε βίντεο. Δείγματάκι ήταν αυτό στο InStyle νομίζω και μου άρεσε πάρα πολύ. Θα κάνω link και το βίντεο κάτω. Αυτό τους άλλους δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, θα το τελειώσω. Ήθελα πάρα πολύ, είχε μπει και σε Project Pan το Shiseido Complete Cream της Youth Lab. Έχω χρησιμοποιήσει αρκετό, βρίσκεται κάπου εδώ αν θυμάμαι καλά. Ήθελα πάρα πολύ να το τελειώσω, αλλά δυστυχώς είναι αρκετά πορτοκαλί, πορτοκαλίζει πολύ για μένα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν έχει αποχρώσεις, κάνει adapt στο πρόσωπό σου, προσαρμόζεται στα χρώματά σου με βάση το pH, την επιδερμίδα σου, τη θερμοκρασία, δεν ξέρω ποια τεχνολογία και ποια επιστήμη υπάρχει πίσω από αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει το χρώμα που βγαίνει σε εμένα δεν είναι καλό. Και παρόλο που ήθελα να το τελειώσω, γιατί γενικότερα η σύστασή του είναι πάρα πολύ καλή και μου αρέσει πάρα πολύ στο πρόσωπό μου, αλλά δεν μπορώ να το φορέσω και να βγω έξω, όσο και να το παλέψω με πούδρες και τα λοιπά. Κατάφερα να το φτάσω μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν θα το συνεχίσω. Αυτή εδώ είναι η Complete Cream της Youth Lab και όχι μόνο έχω χτυπήσει πάνω, αλλά τη τελειώνω σιγά σιγά, είναι το Medium. Η απόχρωση και πάλι δεν είναι ιδανική, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο το Light, αλλά μου αρέσει η σύσταση και η κάλυψη που έχει και φυσικά το ότι είναι και αντιλιακό, έχει 50 νομίζω SPF, οπότε θα το χρησιμοποιήσω για λίγο ακόμη, όσο ακόμη μπορέσω, ούτως ή άλλως έχει παλιώσει και δεν έχει και πολύ μέσα και αυτό είναι σχετικά πρόσφατο. Πού είναι το foundation από την Jordana? Αυτό είναι σχετικά πρόσφατο. Είναι από την Ingrid Cosmetics, το δοκίμασα μία ή δύο φορές. Ήταν μέσα στο beauty test box και νομίζω ότι θα το κρατήσω για λίγο ακόμη. Δεν με ενθουσίασε, δεν το λατρεύω. Θα το δοκιμάσω μία-δύο φορές ακόμη και ίσως το δώσω κάπου αλλού. Δεν βρίσκω το foundation από Jordana. Κάπου θα έχει παραπέσει και αυτό. Αλλά anyway, πάμε παρακάτω. Concealers. Λοιπόν, σίγουρα κρατάω το Touche Eclat που δεν είναι ακριβώς concealer, είναι highlighting pen και γι' αυτό κάναμε βίντεο, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το concealer από Jordana μου αρέσει, είναι το Undercover Cream Concealer, κάνει πολύ ωραίο color correction και concealing, δεν κάνει brightening, όμως από πάνω χρειάζεται και κάτι άλλο, λογικό, δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Λοιπόν, άλλο, τώρα τα μπέρδεψα, ποιο είναι ποιο. Είναι το Healthy Mix, το concealer από την Bourjois και έχουν αλλάξει συσκευασία, δεν είναι πλέον αυτή η συσκευασία. Αυτό είναι καινούριο, αυτό είναι παλιό, σε αυτό δεν μπορώ να δω πόσο έχει μείνει μέσα, πρέπει να έχει μείνει πάρα πολύ λίγο. Νομίζω πως επειδή το έχω αρκετό καιρό, αυτό εδώ θα το αφήσω, θα κρατήσω το φρέσκο, το καινούριο. Ήταν buy one get one free, οπότε γι' αυτό έχω καταλήξει να έχω δύο. Το ίδιο ισχύει και για αυτό εδώ, είναι το True Match της L'Oreal, έτσι δεν λέγεται, ναι. Αυτό το φόρεσα πάρα πολύ πριν από πολύ καιρό, πριν από χρόνια δηλαδή το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ, αλλά κάποια στιγμή το βαρέθηκα. Δεν είναι το καλύτερο για κάτω από τα μάτια, γιατί κάτω από τα μάτια χρειάζομαι κάτι λίγο περισσότερο ενυδατικό, αλλά έχω αυτό εδώ που είναι καινούριο, οπότε κρατάω αυτό που είναι καινούριο και αυτό εδώ που είναι πολύ παλιό, το έχω πολύ καιρό. Και πλέον έχει ξεκολλήσει και από τη συσκευασία, νομίζω ότι ήρθε καιρός να το αποχωριστώ. Αυτό είναι cover stick, το cover stick της Essence. Είναι πολύ ανάλαφρο concealer αυτό και δεν νομίζω ότι... Ξέρεις, το κράτησα για πολύ καιρό, ενώ μου άρεσε στη σύστασή του, αλλά δεν καλύπτει τις δικές μου ανάγκες, γιατί εγώ χρειάζομαι κάτι που να καλύπτει λίγο περισσότερο κάτω από τα μάτια. Ενώ ως προς σημαδάκια,
στο πρόσωπο είναι πάρα πολύ άσπρο για να καλύψει. Και αντί να τα καλύπτει, τα κάνει highlight. Μπορεί σε κάποιες επιδερμίδες που είναι ανοιχτόχρωμες, περισσότερο ανοιχτόχρωμες από τη δική μου, να είναι κατάλληλο, οπότε αυτό μάλλον θα το δώσω. Δεν βλέπω να το χρησιμοποιώ. Το ίδιο και με αυτό, το Ideal Skin Concealer της Secret Cosmetics, και αυτό ήταν στο Beauty Test Box. Αλλά είναι πάρα πολύ άσπρο για εμένα και είναι πάρα πολύ διαφανές. Είναι το πιο διαφανές κονσίλερ που έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν καλύπτει σχεδόν τίποτα. Κάνει highlighting. Οπότε είναι μόνο για κάποιες γυναίκες που δεν έχουν μαύρους κύκλους και χρειάζονται λίγο φως κάτω από τα μάτια. Οπότε και αυτό θα το δώσω. Αυτό εδώ είναι το Correction Concentrate της Pixi. Κάνει color correction στους μαύρους κύκλους. Το είχα ξεχασμένο τελευταία. Έχω αρκετούς μήνες που το είχα ξεχάσει. Αλλά τώρα τελευταία έχω αρχίσει να το ξαναχρησιμοποιώ και σίγουρα θα το τελειώσω. Οπότε το κρατάμε. Κρατάμε και το αντίστοιχο και το Adaptable Base της Pixi που είναι το concealer. Αυτό δεν το χρησιμοποιώ στα μάτια, το χρησιμοποιώ στο πρόσωπο γιατί είναι και αρκετά beige. Οπότε ειδικά τώρα που είμαι μαυρισμένη, λίγο περισσότερο μαυρισμένη από ό,τι συνήθως. Αλλά δεν είναι λατρεμένο μου αυτό. Αν θα ξαναγόριζα δηλαδή, θα ξαναγόριζα μάλλον το Brightening Peach, αλλά όχι το concealer. Και δεν θα ξαναγόριζα και το concealer αυτό από The Balm. Είναι στην απόχρωση Lighter Than Light, το χρησιμοποιώ για να φωτίζω κάτω από τα μάτια. Άλλες φορές μου αρέσει, άλλες φορές δεν μου αρέσει, μόνο του δεν μου αρέσει καθόλου. Πρέπει να έχω κάνει color correction από κάτω, όχι μόνο για το χρώμα, γιατί λογικό είναι άμα βάλω κάτι τόσο άσπρο στους μαύρους κύκλους θα βγει γκρι, αλλά γιατί δεν στέκεται από μόνο του, γεμίζει τις ρητιδούλες κάτω από τα μάτια μου, μετακινείται πάρα πολύ, ακόμη και αν το σετάρω. Γενικά δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, αλλά είναι από τις περιπτώσεις που λέω δεν μπορώ τώρα ούτε να το δώσω, γιατί το έχω κρατήσει αρκετό καιρό και είναι χρησιμοποιημένο. Αλλά δεν θέλω και να το πετάξω, γιατί έχει μέσα προϊόν, οπότε αναγκαστικά το χρησιμοποιώ και μερικές φορές το χρησιμοποιώ και σε βίντεο, το φοράω σε βίντεο και μαζεύει κάτω, βλέπω δηλαδή στο βίντεο ότι έχει μαζέψει στις ρητιδούλες κάτω από τα μάτια μου και τρελαίνομαι. Αλλά τέλος πάντων, θα το τελειώσω ή μπας περιπτώσει το χρησιμοποιήσω όσο πιο πολύ μπορώ. Και primers. Primers δεν έχω πολλά, δεν τα πολύ χρησιμοποιώ. Έχω αυτό από την Ingrid Cosmetics. Μία φορά το χρησιμοποίησα. Δεν έχω γνώμη για αυτό ιδιαίτερη, δεν ξέρω, ίσως είναι τέλειο. Αλλά νομίζω ότι θα το δώσω γιατί δεν βλέπω να το χρησιμοποιώ. Πέρασαν αρκετοί μήνες. Αυτό που έχει φτάσει κάπου μέχρι εδώ, είναι σχεδόν τελειωμένο, είναι το Lumi Magic της L'Oreal και είναι από τις ελάχιστες φορές που χρησιμοποιώ primer και μου αρέσει να χρησιμοποιώ primer, ειδικά σε ξηρή επιδερμίδα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δίνει πολύ ζωντάνια στο πρόσωπο, ενυδατώνει, είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν έχω παρατηρήσει ότι κάνει κάτι για τη διάρκεια του μακιγιάζ, αλλά και μόνο το ότι είναι ενυδατικό περισσότερο και φωτεινό, σημαίνει ότι είναι άλλο είδος primer, αλλά θα το κρατήσω για να το τελειώσω, μου αρέσει. Αυτό είναι primer ματιών, είναι από την Essence. Είναι το I Love Stage. Είναι beige, υπάρχει και σε ροζ, αν θυμάμαι καλά, σε πιο ροζ απόχρωση. Το χρησιμοποιώ σαν βάση για την σκιά και για να κυρώσω το χρώμα στα άνω βλεφαρά μου. Δεν έχει μείνει πάρα πολύ. Μπορεί να φαίνεται γιατί έχουν μετακινηθεί, έχουν κουνηθεί όλα τα προϊόντα και έχουν καλύψει όλες τις συσκευασίες, αλλά αν θυμάμαι καλά είναι κάπου εδώ. Νομίζω ότι θα το τελειώσω γιατί το χρησιμοποιώ ούτως ή άλλως, οπότε θα το κρατήσω και αυτό είναι καινούργιο από την Maybelline. Μου το έστειλαν πριν από πολύ λίγο καιρό, πριν από κανένα μήνα. Είναι το Master Prime και είναι Illuminating. Νομίζω ότι θα μου αρέσει πολύ και αυτό. Μπορεί να έχει λίγο ροζ, να βγάζει και λίγο ροζ. Αυτό δεν με πειράζει αναγκαστικά γιατί μπορεί πέρα από λίγο από φως, να δίνει και λίγη ζωντάνια στο πρόσωπο περισσότερο, έτσι με λίγο χρώμα. Θα δοκιμάσω να το χρησιμοποιήσω και μόνο του, χωρίς μακιγιάζ. Ίσως και αυτό να είναι μια καλή ιδέα. Πάντως θέλω να το χρησιμοποιήσω περισσότερο, οπότε δεν το πετάω. Okay, λοιπόν. Από αυτά θα φύγουμε. Αυτά είναι τα concealers που κρατάμε, είτε γιατί μας αρέσουν, είτε γιατί θέλουμε να τα τελειώσουμε. Και τα primers μαζί. Ναι, είναι και τα primers μαζί. Και από foundation νομίζω ότι τελικά κράτησα πολλά, αλλά κάτσα να τα βάλω σε μια σειρά. Αυτά είναι αυτά που τελειώνω. Είναι μισοτελειωμένα.
Και αφού τους οι άλλους μου αρέσουν, δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην τα κρατήσω, οπότε είναι εντάξει. Αυτά δεν είναι μισοτελειώματα. Αυτό είναι καινούργιο και δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κρατήσω. Αυτά εδώ είναι κυρίως κάποια που θέλω να ξαναδοκιμάσω. Πού είναι εκείνο της Τζοντάνα? Πρέπει να ψάξω να το βρω. Είναι γεμάτη συσκευασία και θυμάμαι ότι μου είχε αρέσει. Αυτά λοιπόν θέλω να τα χρησιμοποιήσω λίγο περισσότερο. Οπότε θα τα κρατήσω προς το παρόν και θα τα φορέσω τις επόμενες μέρες για να αποφασίσω αν θέλω να τα κρατήσω. Νομίζω πως το σημερινό declutter έχει πιο πολύ σχέση με το ξεκαθάρισμα και το τι θέλω να δοκιμάσω λίγο περισσότερο και το τι δεν θα δοκιμάσω πλέον καθόλου και το τι θέλω να τελειώσω. Και αυτά για σήμερα. Πες μου αν θέλεις να δούμε πόπο, άμα κάνουμε και declutter σε κραγιόν και σε προϊόντα χιλιών ή σε σκιές, θα μας πάρει λίγη ώρα. Πες μου αν θέλεις να δεις και ένα τέτοιο βίντεο. Είναι πολύ πιθανό ότι θα τα περάσω και αυτά σιγά σιγά. Και επίσης τα μαλλιά μου είναι ό,τι να είναι και πετάνε πολύ. Σε αφήνω. Να μου είσαι καλά. Να αγαπάς και να φροντίζεις τον εαυτό σου. Δεν το είπαμε. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά.